Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Παπαργύρη της GPO που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Αντώνη. Μα δεν μπορώ να το μιλάω στο πληθυντικό. Μπορώ, Αντώνη, να σου μιλώ στον ελληνικό, σε παρακαλώ. Νομίζω επιβάλλεται. Ωραία. Επιβάλλεται. Τώρα, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Για αυτή την αντίφαση που την κατέγραψαν και τα παραπολιτικά στην πρώτη του σελίδα, δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας βγαίνει πρώτος ως ηγέτης κέντρο-αριστεράς, ο κύριος Κασελάκης βγαίνει πρώτος ως αυτός που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, λοιπόν, εκ πρώτης όπως μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, αυτός που θα μου επιτρέψετε λίγο να πω κάποια πράγματα. Βέβαια. Ένα συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από αυτή την πρώτη μέτρηση, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες προφανώς μετά τις ευρωεκλογές, είναι ότι κανένα από τα πρόσωπα τα οποία έχει μετρηθεί δεν έχει διείσδυση σε χώρο πέραν του κομματικού του ακροατηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας συγκεντρώνει τις απόψεις, τις θετικές απόψεις και είναι η επιλογή για κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο για τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Αμβουλάκης έχει διείσδυση μόνο στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Επομένως, μιλάμε για μια ενιαία παράταξη. Δεν υπάρχει ωστόσο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ενοποιητικά. Να σπάσει. Να μπει και σε άλλους χώρους. Σε άλλους χώρους. Άρα είναι περιχαρακωμένο και οι τρεις περιχαρακωμένες. Σε κομματικά ακροατήρια. Μάλιστα. Σε κομματικά ακροατήρια. Μόνο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί από την πρώτη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχηγός και πρωθυπουργός με 41%. Όχι γιατί τον ψηφίζουν οι κεντροδεξοί. Γιατί έχει πάρει το κέντρο. Ψηφίζουν δεξί, κεντροδεξί, κέντρο-αριστερή. Επομένως, σε μια εποχή που είναι. Τα ιδεολογικά στεγανά είναι πλέον πάρα πολύ χαλαρά και δεν υπάρχουν κομματικές ταυτίσεις. Ακόμη και ο αρχηγός κεντροαριστεράς πρέπει να έχει μια ευρύτητα να μπορεί να συγκεντρώνει ανθρώπους από διάφορους χώρους. Σωστά. Άρα, κατά αυτή την έννοια, κύριε Παπαργύρη, σωστά εκτιμάται ότι ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, κέντρο κλπ. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι το έχει καταλάβει καλύτερα. Ή τον βοηθάει μάλλον η δική του ιδιοσυγκρασία και η δική του έτσι, πιο χαλαρή ιδεολογική ταυτότητα. Το έχει καταλάβει καλύτερα ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει και σε διαφορετικά ακροατήρια. Μάλιστα. Γι' αυτό φαίνεται να είναι, να προπορεύεται έστω και με ένα πολύ μικρό προβάδισμα και με χαμηλά ποσοστά και για όλα τα πρόσωπα τα οποία μετρήθηκαν. Επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να ξεχωρίζει. Σωστά. Ο κ. Κασελάκης φαίνεται ότι απευθύνεται και σε άλλα κοινά. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ενώπιση των ευρωεκλογών. Το βλέπουμε πλέον ότι είναι πολύ. Ερώτημα. Ξεκάθαρο. Οι υπόλοιποι. Και τελειώνω εγώ να έρθει η Χριστίνα. Οι υπόλοιποι, δηλαδή Τσίπρας και Ανδρουλάκης και οι λοιποί που έχετε μετρήσει, μπορούν να απευθυνθούν σε αυτά τα κενά ή είναι ακόμα πιο περιχαρακωμένοι στο δικό τους εκλογικό ακροατήριο? Φαίνεται ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν αναφορές μόνο στα κομματικά τους ακροατήρια. Μάλιστα. Ή τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι ακόμη, δεν έχουν ξεδιπλώσει ας πούμε, την πολιτική τους ατζέντα και δεν ξέρουμε αν θα την ξεδιπλώσουν. Δεν είναι απαραίτητο να είναι υποψήφοι, απλά είναι πρόσωπα που υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση. Και αυτό το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι δύο αρχηγοί των δύο βασικών κομμάτων, κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Κασελάκης, με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Επομένως, δεν μπορώ να δω πού θα υπάρξει η σύγκληση μεταξύ αυτών των δύο χώρων. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στα πλαίσια του κομματικού ανταγωνισμού προεκλογικά και ο καθένας προσπαθεί για το κόμμα του να συγκεντρώσει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά βλέπω μια τεράστια ψυχική απόσταση μεταξύ των δύο ηγετών αυτών και δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μετά τις ευρωεκλογές μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Αντώνη, μήπως όλη αυτή η προοπτική, ας πούμε, συνένωσης των προοδευτικών δυνάμεων είχε ήδη δυναμητηθεί από την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών, όταν όλοι μαζί έβαλαν οριστική τα φόπλακα στην απλή αναλογική, η οποία στήχησε κιόλας τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε τότε, εκτιμώ να του συνενώσει, έστω και υπό αυτόν, υπό το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ήταν ο Τσίπρας. Κανείς άλλος δεν ήθελε. Έθαψαν και την απλή αναλογική που θα μπορούσε να τους βοηθήσει όλα τα μικρότερα κόμματα για να πάνε προς μια άλλη διαφορετική προοπτική, γιατί τελικά μήπως το προσωπικό παιχνίδι του καθενός είναι υπεράνω της όποιας προοπτικής και δυναμικής της κεντροαριστεράς. Ισχύει ο σεβασμό, Χριστίνα. Ωστόσο, θα θέλω να επισημάνω κάτι για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, αλλά και οποιοδήποτε άλλος να ήταν. Ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να μην συζητά οποιαδήποτε περίπτωση συνεννόηση και σύγκληση με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Υπάρχουν δυνάμεις και στελέχη, αλλά και στη βάση. Ψηφοφόροι
οι οποίοι δεν ξεχνούν αυτά τα οποία έγιναν το 2015. Άρα το αντισύριζα μέτωπο εξακολουθεί και είναι ισχυρό εντός του ΠΑΣΟΚ. Εντός του ΠΑΣΟΚ, ναι. Ενώ στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι περίπου ένα 70% θα συζητούσε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας. Ναι. Στο ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς το ανάποδο. Μάλιστα. Είναι ένα 70% το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Άρα... ή δεν συζητά, δεν θέλει να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κύριε Παπαργύρη, θα πρέπει να αλλάξει ακόμα πιο δραματικά ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτά που μας λέτε, ούτως ώστε να φύγει αυτή η ρετσινιά του παρελθόντος και να μπορέσει κάποια στιγμή και το εκλογικό ακροατήριο να δει ενδεχομένως με θετικό μάτι μια τέτοια συνεργασία. Ναι, το πρόβλημα όμως, κύριε Τακή, είναι ότι και με τη νέα ηγεσία πάλι δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Άρα, θέλει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές. Θα πρέπει προφανώς προς το ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν να είναι αυτοί το πρωταγωνιστικό κόμμα. Να είναι αυτοί που παίρνουν τον πρώτο καλά, λόγο. Καλά, αυτό κάθε αυτό κόμμα γίνεται το επιδιώκει. Αυτή, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η μάχη, η παράλληλη μάχη που διεξάγεται μαζί με το θέμα είναι αν δεν θα είναι. Το θέμα μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να το διαχειριστούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του. Αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη βάση του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να είναι το δεύτερο, μάλιστα, το συνεργαζόμενο κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τον τόνο στις εξελίξεις. Ο Κασελάκης όμως θα μπορούσε να κάνει ένα άνοιγμα προς τον Ανδρουλάκη. Βλέπουμε ότι δεν το κάνει προς το παρόν. Δεν το κάνει. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν. Δυνητικά. Το κάνει προς ψηφοφόρους. Ναι. Ίσως. Όλοι προς τους ψηφοφόρους κάνουν. Μα έτσι κι αλλιώς για τον Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Είπε ότι δεν έχω προσωπική χημεία. Δεν μπορεί ο ένας τον άλλον. Είναι προφανές αυτό. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες. Αλλά είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων όλοι τους διεκδικούν. Και η Νέα Δημοκρατία, άμα τη ρωτήσει, θα πει τους θέλω όλους. Το Πασόκ όλους. Ο Κασελάκης όλους. Μα δεν γίνεται μόνο. Δηλαδή μπορεί μόνο μέσα από το κόσμο κάτω, χωρίς να υπάρξουν και ζυμώσεις κορυφής, να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση σημερινή. Όχι, γιατί. Όχι, μα δεν γίνεται. Τώρα, όπως γράφει σήμερα και το Big Mouth, διάβασε κάποια στιγμή για το ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Λέει το Big Mouth ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να τον κερδίσει ούτε στο σκάκι. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό έχει εμπεδωθεί και στους ψηφοφόρους, επειδή λέω ότι η δημοσκόπηση σας βγάζει τον κύριο Κασελάκη ως αυτόν που μπορεί μεταξύ των υπολείπων να κερδίσει τον Πρωθυπουργό, αν και το 52% λέω δεν μπορεί να τον κερδίσει κανένας. Θέλω αυτό, να πω, αυτό να λέμε, έχει εμπεδωθεί στον κόσμο ότι μετά από τρεις ήττες ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, γι' αυτό και βγαίνει πρώτος ο Κασελάκης. Φαίνεται ότι η χρονική απόσταση που υπάρχει με τις δύο τελευταίες εθνικές αναμετρήσεις το 2023 είναι πολύ μικρή και δεν έχει ανατρέψει τα δεδομένα υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Επίσης, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή επιδιώκει να πάρει το ποσοστό το οποίο πέρσι θεωρήθηκε αποτυχία και οδήγησε την έξοδο. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε διάφορα πράγματα. Υπήρξαν διασπάσεις, αποχώρησαν στελέχη. Είναι μάλλον επιτυχία για τον κύριο Κασελάκη, θα θεωρηθεί να μπορέσει να συγκρατήσει αυτό το ποσοστό μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Ωστόσο, παραμένει πολύ μακριά από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια περίοδο κιόλας που η κυβέρνηση βάλεται από παντού. Σωστά. Δεν είναι η καλύτερη εικόνα της κυβέρνησης. Άρα, μας λέτε ότι το δυνατό χαρτί του Πρωθυπουργού είναι ότι έχει το κέντρο, το μεσαίο χώρο που λέγαμε και στο παρελθόν. Το δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή από αυτές τις μετρήσεις φαντάζομαι ο πιο ευχαριστημένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ο οποίος βλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος της ουσίας. Αντώνη, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ακούγονται προτάσεις κατά καιρούς. Ωστόσο δεν υπάρχει ένα συνεχικό σχέδιο. Δεν μπορεί ακόμα ο κόσμος να φανταστεί πώς μπορεί να είναι μια τέτοια άλλη παράταξη. Επίσης, αυτό που προσέχω είναι στην έρευνά σου είναι ότι το 45% απάντησε δεν ξέρω, που δεν είναι λίγο, η μισή ας πούμε, ως προς την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου να ηγηθεί της αριστεράς. Δηλαδή, δεν βλέπουν και κάποιον που να είναι απ' έξω, που να πούνε ότι μπορεί, θα μπορούσε αυτός κάτι να κάνει. Ο κύκλος τελειώνει σε αυτά τα πρόσωπα. Ναι, πού να βρεθούν οι απέξω. Μπορεί να υπάρξουν και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία όμως δεν νομίζω να έχουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Μάλιστα. Από αυτή που έχουν. Ναι, γιατί από ό,τι είδαμε και στη δημοσκόπηση, όλοι οι άλλοι κινούνται γύρω στο 4-5%. Θα είναι σε μονοψήφιο. Ακριβώς. Το διατάφτα, Αντώνη μου, μέχρι τις εθνικές εκλογές. Γιατί τώρα οι ευρωεκλογές θα δείξουν, θα στείλουν μηνύματα, αλλά δεν αλλάζουν βεβαίως το πολιτικό σκηνικό. Τι μπορούμε να δούμε τέτοιες, ας πούμε, ανατροπή.
Ανατροπή δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μετά τις ευρωεκλογές είναι να δούμε αν θα υπάρξει αναδιάταξη των δυνάμεων ή θα παραμείνουμε στο ίδιο ακριβώς σκηνικό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, προφανώς θα τοποθετηθούν και αλλιώς οι πολιτικοί παίκτες στην καγκέρα. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πολύ δραματικές αλλαγές σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαργύρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.